Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Τι μυρίζει, τι μυρίζει, τσίκ να μυρίζει. Και αυτή τη μέρα μας αρέσει που μυρίζει. Όλη η πόλη μυρίζει και εμείς μυρίζουμε, διότι αν ήσασταν εδώ ή αν είχαμε τη δυνατότητα αυτή του VR που μεταφέρει, λέει, και εικονική πραγματικότητα και μεταφέρει και μυρωδιές, θα μυρίζατε, θα μοσχοβολούσε το σπίτι σας. Ελπίζω να μοσχοβολάει κι αλλιώς από τις μυρωδιές από τα ψιστά τα δικά σας, αλλά και εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση, η διοίκηση, η παραγωγή φρόντισε ώστε να έχουμε τα καλύτερα και συνάδελφοι εδώ ψήνουν και σε λίγο θα δείτε κι εσείς τι ωραία πράγματα ετοιμάζουν για εμάς και για όσους από εσάς βρεθείτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης και θέλετε να περάσετε να πάρετε μαζί με εμάς ένα μεζεδάκι. Πώς λέμε, ένα μεζεδάκι. Πάρα πολύ ωραία. Έχω το δίπλα μου εντωμεταξύ στο στούντιο και μου κάνει και νόημα το Ανδρέας Σταματόπουλος. Εμείς πρέπει να τα φάμε, λέει, δεν μπορεί να τα φάνε οι άλλοι τέτοια πράγματα. Εγώ όμως τα μεταφέρω όλα στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε βεβαίως για την Τσικνοπέμπτη. Γιατί η ζωή χρειάζεται και τις παρασπονδίες της, αλλιώς δεν τη βγάζουμε καθαρή. Κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα τώρα, σε πρώτο πλάνο η Θεσσαλονίκη, έχουμε επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου σήμερα. Θα επιθεωρήσουν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με τον Βασίλη Παναγιωτίδη γύρω στις 2 παρα 25 περίπου για να μας πει όλες τις εξελίξεις. Να πούμε ότι προηγήθηκε στις 10 σύσκεψη στο διοικητήριο παρουσία του Υφυπουργού Μακεδονίας Στράκη Σταύρου Καλαφάτη, στην οποία συμμετείχαν οι Κέρτζος, ο Υπουργός Επικρατείας δηλαδή, αρμόδιος για τον συντονισμό των κυβερνητικών πολιτικών, και η Ελίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Τώρα, χθες είχαμε τον Νίκο Δένδια εδώ στη Θεσσαλονίκη, τεράστια η γεωπολιτική σημασία Μακεδονίας και Θράκης, και κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο διοικητήριο συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιος Δήματα Μακεδονίας Θράκη, Σταύρο Καλαφάτη. Να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον παλιό καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Υπουργό κύριο Καλαφάτη, για την θερμότητα της υποδοχής. Όπως και ο ίδιος είπε, είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω τόσο για το πρόσφατο ταξίδι μου στην Τουρκία, για τους καταστροφικούς σεισμούς, για την προσπάθεια που η χώρα μας επιχειρεί να μεταφέρει για να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε για την τεράστια γεωπολιτική σημασία που έχει η Μακεδονία και η Θράκη. Για την επίσης προσπάθεια που η κυβέρνηση καταβάλει για να αναβαθμίσει αυτόν τον γεωπολιτικό ρόλο της πολύ σημαντικής αυτής περιοχής. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη και τον Νίκο Δένδια. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που πραγματικά έχει αρχίσει και συζητιέται και σε ανθρώπους που δεν ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Φαίνεται να υπάρχει μια φόρμουλα εκτόνωσης με τους καλλιτέχνες μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες. Τι αλλάζει στο μισθολογικό τους, τι αντιπροτείνει η κυβέρνηση. Θα τα μάθουμε όλα από την Θεοδώρα Πότα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Θεοδώρα, καλησπέρα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τα σωματεία, με τους συλλόγους του κλάδου των καλλιτεχνών. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι αύριο, ημέρα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, θα φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνει σε όλους τους αποφύτους των καλλιτεχνικών σχολών και των οδείων τους σημερινούς μισθούς, τη μισθολογική εξέλιξη της κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι καλλιτέχνες απαντούν με νέα απεργία, όπως έγινε γνωστό. Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος την Παρασκευή, αύριο, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος 85. Προκυρήσει για την ίδια ημέρα 24-ωρη απεργία, μεγάλη κινητοποίηση και πορεία μεταξύ άλλων από το Συμβούλιο της Επικρατείας την ώρα της κατάθεσης αυτής της προσφυγής, την οποία προανήγγυλαν οι καλλιτέχνες. Αυτό γνωστοποίησαν μέσω ανακοίνωσης την οποία εξέδωσαν. Ζητούν έμπρακτες αποφάσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Πάντως, Θεοδώρα, επειδή παρακολούθησα δηλώσεις στελεχών των συλλογικών οργάνων των καλλιτεχνών, πρέπει να πω ότι βλέπουν θετικά αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι δεν είναι σίγουροι και είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και αν τελικά όσα λέει η κυβέρνηση γίνουν πράξη. Και γι' αυτό και θα προχωρήσουν και στην απεργία. Μένει να δούμε.
δούμε τις εξελίξεις και τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται πάντως ότι δεν κάνει πίσω στο συγκεκριμένο διάταγμα. Σε ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε σε σένα σε πολύ λίγο. Κυρίες και κύριοι, State Department, συγκινητική εικόνα Δένδια Τσαβούσογλου στην Τουρκία. Στις εικόνες του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του ομολόγου της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στις σεισμόπληκτες περιοχές της γείτονας χώρας, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για θέματα Ευρώπης, Κάρεν Ντόνφριντ, σε συνέντευξη τύπου για το επικείμενο ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Άντονι Μπλίνκεν, σε Γερμανία, Τουρκία και Ελλάδα. Η κυρία Ντόνφριντ χαρακτήρισε συγκινητική την εικόνα των Δένδια Τσαβούσογλου να είναι μαζί μπροστά στην τρομακτική καταστροφή του σεισμού στην Τουρκία. Γι' αυτό υπάρχουν οι σύμμαχοι, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά. Τώρα το πρόγραμμα Μπλίνκεν για τις επισκέψεις του σε Γερμανία, Τουρκία και Ελλάδα στις 16 Φεβρουαρίου θα μεταβεί στη Γερμανία για να μετάσχει στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. Ο κύριος Μπλίνκεν θα επισκεφθεί επίσης την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία 19 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρώσει το ταξίδι του με την Αθήνα. Θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Δένδια και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για να συζητήσουν την αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινή μας δέσμευση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Όλα αυτά στις 21 Φεβρουαρίου. Κυρίες και κύριοι, εκλογές 2023. Η εκλογική βραδιά γίνεται digital. Στις 9 το βράδυ το αποτέλεσμα, ως τα μεσάνυχτα, η σταυρή των βουλευτών. Με τάμπλετ θα είναι εφοδιασμένοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Μπορεί ακόμη να μην ξέρουμε και επισήμως την ημερομηνία των εκλογών. Παίζει το 9 Απριλίου, αλλά δεν έχει κλειδώσει. Ωστόσο, το κυβερνητικό επιτελείο κάνει κανονικά προετοιμασία για την εκλογική βραδιά, η οποία θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η βασικότερη αλλαγή έγκυται στην ψηφιοποίηση της όλης διαδικασίας μετάδοσης των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα η έκβαση της αναμέτρησης αλλά και η πορεία της σταυροδοσίας να δημοσιοποιούνται πολύ νωρίτερα από τα συνηθισμένα. Κάτι που παραπέμπει στον τρόπο μετάδοσης αποτελεσμάτων της Κύπρου, όπου η βραδιά στις προεδρικές εκλογές είχε τελειώσει πριν τις 9. Τέλος, με βάση την ηλεκτρονική μετάδοση της πορείας των ψήφων, την ημέρα των εκλογών θα έχουμε ανακοίνωση συμμετοχής 3 φορές από το Υπουργείο Εσωτερικών σε επίσημη βάση. Κυρίες και κύριοι, στον επόμενο αγώνα 8,70 μεσαγιονάρες. Παραξισμό στο Twitter για την εκδίκαση του υπεραθλητή Τέντογλου. Ή Τέντογλου, δεν ξέρω που τονίζεται. Θεοδώρα, διόρθωσέ με, Τέντογλου ή Τέντογλου. Μίλητος Τέντογλου. Τέντογλου, λοιπόν. Χριστίνα. Όπως και να τον πεις, είναι ήρωας. Είναι super hero. Είναι πραγματικά ήρωας και η κορυφαία επίδοση στον κόσμο, στο άλμα Ισμίκος, επέστρεψε στην κατοχή του Μίλτου Τέντογλου. Έκλεισε στόματα ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στο meeting, στο Λιεβέν. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί ακύρωση της προηγούμενης κορυφαίας επίδοσης των 8,40 μέτρων στο Τορούν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Γιατί δεν άρεσε το παπούτσι, κάτι με το παπούτσι του τα είχαν βάλει. Λόγω παπουτσιών, ναι, και ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε ξεκάθαρα την δυσαρέσκειά του στο Instagram, έκανε σχετική ανάρτηση, διαμαρτυρήθηκε για την άδικη αυτή και τους έβαλε τα γυαλιά, γιατί ξεκάθαρα. Δεν είναι το παπούτσι που κάνει τον αθλητή, είναι ο αθλητής. Ξεκάθαρα, Χριστίνα, πήρε το αίμα του πίσω και όλοι απολαύσαμε το μεγάλο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στα 8,41 μέτρα, η καλύτερη επίδοση στον κόσμο και έγινε ένας χαμός. Μπράβο στο του, Twitter. Μπράβο, μπράβο, είμαστε περήφανοι που είναι Έλληνας. Πολύ περήφανοι. Ευχαριστώ πολύ την Θεοδώρα Πότα. Κυρίες και κύριοι, όλη η Θεσσαλονίκη μια υπαίθρια ψησταριά, πάρτι, στέκια, εκδηλώσεις παντού. Τα είπαμε και στην έναρξή μου. Πρώτη Τσικνοπέμπτη χωρίς κανένα περιορισμό λόγω πανδημίας μετά από 3 χρόνια. Ψησταριές εν δράση, μασκαράδες, δίσκο πάρτι, κέφι και μουσικές πλημμυρίζουν ήδη τους δρόμους της πόλης. Λίγο αργότερα ο Βασίλης Παναγιωτίδης θα βρεθεί ανάμεσά τους και θα μας δώσει και μια αίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για Βασιλέως Ηρακλείου, μιλάμε για Λαδάδικα, για Αγορά Μοδιάνο, street outdoors, χαμός γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Θα κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην επικαιρότητα με τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Σταματόπουλο, που είναι εδώ δίπλα μου, για να τα παραπούμε για άλλη μια φορά. Πολύ μου αρέσει αυτή η αφαιρετική. Τσουπ, εμφανίστηκα. Εμφανίστηκε με μαγικό τρόπο, Χριστίνα. Έτσι, έτσι, εμφανίστηκα. Ανδρέα, η αλήθεια είναι ότι και την Τσικνοπέμπτη σήμερα πιστεύω πολλοί πολιτικοί θα βρεθούν να περάσουν από πηγαδάκια κλπ. Λοιπόν, όχι μόνο οι πολιτικοί, εδώ ήρθαν 7 υπουργοί από την Αθήνα και Γενική Γραμματής μαζί. Ήθελα να τσικνήσουν, για να τσικνήσουν με εμάς. Γιατί έτσι. Σου λέει είναι πιο ξενέρωτα τα πράγματα κάτω. Εδώ είναι τα υπαίθρια και όλα αυτά. Κάνανε μια σύσκεψη εκεί με τον Καλαφάτη στο Υφυπουργείο, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τώρα πάνε να τσικνήσουν και να διασκεδάσουν όπως μόνο εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε, Χριστίνα. Και βεβαίως να πούμε για το θέμα το προηγούμενο πριν πούμε τα δικά μας, ότι με τον νέο τρόπο, τον ψηφιακό τρόπο μετάδοση των αποτελεσμάτων κτλ. Είναι ένα βήμα που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες.
γιατί άλλες χώρες το έχουν πάρα πολλά χρόνια, όπως η Εσθονία κτλ. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τον δίκτυο τον ευρωπαϊκό που ανακοινώθηκε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή μετάβαση, είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση που ήμασταν και πέρσι. Δηλαδή, τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε αντί-προτελευταίοι. Τόσο χαμηλά είμαστε, Χριστίνα. Μόνο την Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχουμε περάσει, αν θυμάμαι καλά, τις χώρες. Όλοι οι υπόλοιπες χώρες είναι μπροστά από εμάς, τόσο σε ψηφιακή διακυβέρνηση όσο και στην ψηφιακή μετάβαση. Και βεβαίως έχουμε την πρωτιά στον πίνακα με το πιο αργό και ταυτόχρονα πιο ακριβό διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Αυτά για να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει όσον αφορά την ψηφιακή μετάβαση και συγκριτικά πάντοτε με τις άλλες χώρες. Για να μην χαιρόμαστε και τόσο πολύ με αυτά που γίνονται εδώ. Εν τω μεταξύ, μου ήρθε ένα μήνυμα, υπήρξε παρεξήγηση, το λέω και στον αέρα. Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Ο Στέλιος Βαλιάνος που ήταν καλεσμένος μου θα είναι την άλλη Πέμπτη μαζί μας. Μόλις είχα το μήνυμα γιατί υπήρξε παρανόηση. Δεν έχει σημασία ποιος έκανε το λάθος. Σημασία έχει ότι δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Άρα, ετοιμαζόμαστε να μεταδώσουμε αυτό που έτσι κι αλλιώς είχαμε στο νου μας, Φώτη, με τον κύριο Βουρλιά χθες για το πολύ ωραίο βιβλίο που έχει να κάνει με τον αθλητισμό και τη φυσική. Συνεχίζουμε εμείς, Ανδρέα, και τώρα και με άλλη άνεση χρόνου, έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τότε να πούμε ότι χτες είχαμε την παρουσίαση της υποψηφιότητας του νυν δημάρχου της Καλαμαριάς, του κυρίου Γιάννη Δαρδαμανέλη, σε ένα κατάμεστο δημοτικό θέατρο εκεί με Λίνα. Πώς γίνεται, όλοι κατάμεστα είναι που παρουσιάζουν νυν, αΐ, πριν, πρώην, καινούργοι. Μόνο οι υποψήφοι. Που έχει, και, τώρα με 180. Και οι σύζυγοι τους να έρθουν, έκλεισε. Δηλαδή με αυτούς που χρειάζεται ένας συνδυασμός, δηλαδή 180-170, ξέρω εγώ. Όπως λες και εσύ, ένα τέρι να έχει ο καθένας. Ένα παιδί, ένας μπαμπάς, με ένας αδελφός. Μια αδελφή, τελείωσε έτσι. Τελείωσε. Όπως και να έχει, ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση. Γενιά δημιουργίας, πολύ ωραίο το όνομα. Εδώ οφείλω να δώσω τα εύσημα στους συνεργάτες του Γιάννη Δαρδαμανέλη και στον ίδιο για το πολύ ωραίο όνομα της παράταξης. Εντάξει, δεν με τρελαίνει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, εμένα δεν με τρελαίνει γιατί το είχα ξανακούσει. Γενιά δημιουργία. Ναι, ήταν και την προηγούμενη φορά το ίδιο, ίδια παράταξη. Α, ίσως αυτό. Αυτό το νου μου, δεν ξέρω. Είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Είναι και επαναστατικό, έτσι δείχνει και είναι ωραίο. Και βεβαίως να πούμε ότι παρότι ήταν αρκετοί βουλευτές. Μου γράφουν εδώ οι συνθήκες απαράδεκτες, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Φίλος τηλεθεατής. Δεν ξέρω τι εννοεί απαράδεκτες. Συνθήκες για τον κορονοϊό, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο. Α, ναι. Άρα ναι. Επιβεβαιώνει ότι είχε πάρα πολύ είχε κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, αλλά θεωρεί ο τηλεθεατής ότι ήταν. Λέει που μου γράφουν, που συνεχίζει, πολύ καλεσμένοι φύγαμε. Γιατί δεν μπορούσαν να μπουν στο χώρο. Ναι, ίσως κάποιοι φύγανε γιατί το θεώρησαν ότι είναι hot spot για COVID. Όπως και να έχει, ήταν παρόντες η Άννα Ευθυμίου, ο Σαρτοσημόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Δημήτρης Κούβελας. Στήριξε Νέα Δημοκρατία, στήριξε δηλαδή. Στήριξε Νέα Δημοκρατία, ούτως ή άλλως στηρίζει. Ήταν ναι, και ο Τσιζικούσας, ο Μητράκας. Ήταν ο Καϊτεζίδης, ο Δήμαρχος Πηλιάς Χορτιάτη, ο Ζέρβας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ ο κόσμος και από θεσμικούς, αλλά και από άλλους που πήγανε να δούνε την ανακοίνωση της εκ νέου ψηφιότητας του Γιάννη Δαρδαμανέλη, ο οποίος παρουσίασε για τους πρώτους περίπου 70 υποψηφίους του. Οπότε σιγά σιγά παρουσιάζονται και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι βεβαίως έχουν το δύσκολο έργο μέχρι τον Οκτώβριο να πέσουν στη μάχη του Σταυρού. Να μωράφουν εδώ ήταν και ο κύριος Κοκόρης, ο κύριος Καϊτεζίδης, ο κύριος Γκολιδάκης. Μάλιστα. Ρεπορτάζ έκανε ο τηλεθεατής που μου στέλνει τα μηνύματα. Μπράβο, ωραίο. Ήταν πολύς κόσμος και βεβαίως θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία για τους επόμενους μήνες μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί έχουν ανακοινώσει και ο κύριος Αμπατζίδης και η κυρία Αράπογλου και ο κύριος Βάρδας. Οπότε από υπάρχουν τη Νέα αρκετοί Δημοκρατία έχουμε άλλη υποψηφιότητα στην Καλαμαριά, όχι δεν έτσι. Έχουμε, δεν έχουμε άλλη υποψηφιότητα στην Καλαμαριά. Έχουμε όμως μια καινούργια υποψηφιότητα στο Δήμο Ωραιοκάστρο, ο κύριος Πέτρος Αταμιάν, δημοτικός σύμβουλος, είναι δημοτικός σύμβουλος. Και παλιά ήταν και αντιδήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολλά, πάνω από 10 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω είναι επί 13 συναπτά έτη δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ωραιοκάστρου και τώρα αποφασίζει να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος. Δεν έχει ακόμα ανακοινώσει το συνδυασμό του επίσημα είτε του υποψήφιου δημοτικού. Φίλη τηλεθεάτρια μου γράφει πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού. Πρώην από αντιδήμαρχος πολιτισμού λοιπόν ήταν ο Πέτρος Αταμιάν και είναι ένας νέος άνθρωπος
ο οποίος θα δώσει και αυτός, βέβαια και ο Δήμαρχος είναι νέος. Και γενικά βλέπουμε αρκετούς νέους ανθρώπους, είτε όπως και ο κ. Δαρδαμανέλης που λέγαμε πριν, πολλοί νέοι άνθρωποι που πέφτουν στη μάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό είναι το καλό, Χριστίνα, δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι, παρόλη την απαξίωση που υπάρχει γενικότερα στην πολιτική και στους πολιτικούς, υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που ασχολούνται με την πολιτική και νέοι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να πούμε ότι σε επίπεδο εθνικών εκλογών έχουν αρχίσει στη Νέα Δημοκρατία τα φροντιστήρια τα διαδικτυακά. Ο Βασίλης ο Φεύγας κάνει σεμινάρια και φροντιστήρια στους νέους υποψηφίους διαδικτυακά, ο γραμματείας πολιτικού σχεδιασμού, μαζί με τον εκπρόσωπο, με τον διευθυντή μάλλον του γραφείου τύπου, τον Νίκο τον Ρωμανό. Κάνουν γκρουπάκια και λένε στους νέους υποψηφίους κάποια σημαντικά πράγματα και το πώς να κινούνται στην προεκλογική τους περίοδο και βεβαίως το τι να λένε και το τι να μην λένε στα debate τα οποία θα βρεθούν στα τηλεοπτικά παράθυρα αλλά και στις ομιλίες τους που θα δώσουν σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους μπροστά σε κοινό. Να κλείσουμε την συζήτησή μας, Χριστίνα, λέγοντας ότι χτες που, όπως είπες και εσύ, που ήταν εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε σε μια εκδήλωση του Κώστα Γκιουλέκα και το ενδιαφέρον είναι, όχι βέβαια ότι ο Δένδιας μίλησε στην εκδήλωση του Γκιουλέκα, αλλά ότι έδωσε το παρόν στην κομματική αυτή εκδήλωση του Γκιουλέκα ο Γιάννης Αμανατίδης. Το λέγαμε με τον Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, πριν βγούμε στον αέρα. Δεν συνεννοούμαστε τις περισσότερες φορές, γιατί εγώ είμαι έτοιμη οπωσδήποτε ό,τι και να μου πει να αντιδράσω, αν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο μου το ανέφερε ο Ανδρέας. Το μεταφέρω, Ανδρέα, να ακούει ο κόσμος μερικά πράγματα που λέγονται πριν βγούμε στο γυαλί. Και αλήθεια είναι ότι θα πω αυτό που είπα και σε σένα, Ανδρέα, ότι μ' αρέσει αυτό το πράγμα να στηρίζουμε από οποιαδήποτε παράταξη, αν θεωρούμε ότι κάποια πρόσωπα είναι ξεχωριστά. Γιατί εμείς δεν έχουμε φίλους από όλα τα κόμματα. Ο καθένας μας είναι κάπου. Πιστεύει κάτι. Είναι δείγμα πολιτικού πολιτισμού αυτό και δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο ή ότι δεν είναι. Υπάρχει και το ανθρώπινο, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι στην ίδια επιτροπή στη Βουλή, της οποίας είναι πρόεδρος ο Κώστας Γκιουλέκας, δηλαδή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Και είναι μέλος ο Γιάννης Αμανατίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Οπότε υπάρχει και το ανθρώπινο, υπάρχει το φιλικό. Δεν είναι όλα, δηλαδή ότι έχουμε να χωρίσουμε. Όποιος, να το πω πιο απλά, Χριστίνα, όποιος μπλέκει τα πολιτικά με τα προσωπικά έχει πρόβλημα. Άλλο τα πολιτικά, άλλο τα προσωπικά. Είναι ακριβώς έτσι και επίσης είναι για μένα δείγμα κουλτούρας, καλλιέργειας, πολιτισμού το να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι, άλλο αν διαφωνείς επί της ουσίας ή ιδεολογικά, να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι τις πολιτικές οντότητες σε όποιο χώρο και να είναι όταν αυτές εκφράζονται με τον τρόπο που εσύ πιστεύεις ότι είναι ok. Μακάρι να γίνονται αυτά, δηλαδή θα ήθελα να δω και της Νέας Δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ ή στο ΚΚΕ, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όταν κάποιον τον ξεχωρίζεις για το ήθος του, για την πολιτική του, δεν ξέρω κλπ. Να είσαι εκεί. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ότι συμφωνείς όλα μαζί του. Ναι. Είπαμε, άμα έχεις ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις, πας για τον άνθρωπο και όχι για αυτά τα πολιτικά του πιστεύω και για αυτά τα οποία εκφράζει, τα οποία θα πει στην ομιλία του. Πας για τον άνθρωπο να τον στηρίξεις επειδή έχεις μαζί του σχέσεις και τον εκτιμάς για αυτό που και είναι. Και επίσης θα πω κάτι, Ανδρέα, τώρα άσχετο από αυτό, όχι και τόσο άσχετο μάλλον, ότι η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μικρή. Γνωριζόμαστε όλοι με κάποιον τρόπο μεταξύ μας, ιδιαίτερα εμείς που ασχολούμαστε, εμείς δημοσιογραφικά, οι άλλοι πολιτικοί, έρχονται σε εμάς, πηγαίνουμε. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί και για μένα. Περνάω από κάπου και είναι, ας πούμε, κάποιοι πολιτικοί. Πολλές φορές μου λένε κάθισε, προσπαθώ να αποφύγω. Γιατί ο τρίτος που θα δει, σου λέει τώρα τι δουλειά έχει αυτή και κάθεται με τους άλλους. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να αποφύγεις την προσωπική σχέση και τη φιλική σχέση σε μια μικρή πόλη. Δεν μπορείς. Δηλαδή όλοι... Δεν είναι κακό. Ναι, και, ναι το κακό, καλό δεν ξέρω τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ξέρω μόνο ότι δεν μπορεί με έναν άνθρωπο που τον βγάζουμε εμείς, τους βγάζουμε τόσα πολλά χρόνια, εγώ που είμαι και μεγάλη, τόσα πολλά χρόνια ξαφνικά να τους συναντήσω και να μην πω δύο κουβέντες. Ναι. Έχει αναπτυχθεί εκ των πραγμάτων και μια οικειότητα, βέβαια, να το πω έτσι. Βέβαια. Όσο και αν θέλεις να κρατάς αποστάσεις. Είναι το ανθρώπινο, όπως ναι. Να το κάνουμε. Βεβαίως η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρή για να θεωρείται μεγάλη, αλλά είναι και πολύ μεγάλη για να θεωρείται μικρή πόλη. Οπότε δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε αρκετές φορές.
Και πάντοτε σε σύγκριση, αυτό είναι το λάθος, με την Αθήνα που δεν πρέπει ποτέ να συγκρινόμαστε, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό. Τώρα, Ανδρέα, θέλω να πω, επειδή αυτή η στήλη τηλεοπτική ξεκίνησε πολύ πρόσφατα και ακόμη δεν είναι οργανωμένη όπως θέλουμε, θα το κάνουμε όμως, φίλοι μου, επειδή θεωρούμε ότι μας εμπιστευόμαστε πάρα πολύ το γεγονός ότι μας εμπιστεύεστε, το εκτιμάμε πάρα πολύ και θέλουμε να προσφέρουμε πάντα και κάτι παραπάνω για την πόλη και τους ανθρώπους της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μια τέτοια στήλη μπορείς να πεις και πράγματα που ενδιαφέρουν ανθρώπους σε πιο κλειστό χώρο, σε πιο κλειστό επίπεδο, σε σχέση με το πώς λειτουργούν, τι κάνουν, πώς εμφανίζονται, τι λένε κλπ. Άρα, εάν έχετε πληροφορίες που αξίζει να αναφερθούν, μπορεί να δείτε μια συνάντηση που δεν την περιμένει κανείς και να βγει λαβράκι από αυτή τη συνάντηση. Θα δώσουμε από την επόμενη εβδομάδα και ένα email ειδικό, όπου μπορούν να μας στέλνουν φωτογραφίες, άμα να κάνουν τους κατασκόπους με το κινητό να μας φωτογραφίζουν. Τους ερευνητές θα κάνουν, τους ερευνητές. Και μπορεί να αναφερθούν ή να μην αναφερθούν οι φίλοι. Δεν είναι. Όχι, δεν θα αναφερθούν. Έτσι. Δεν θα αναφερθούν. Όχι, μπορεί κάποιος να λέει ότι ορίστε, σας στέλνω, ήμουν εκεί και δεν έχω πρόβλημα. Και να πούμε ότι ο Ανδρέας ο Σταματόπουλος μας έστειλε μια φωτογραφία που βρέθηκε ο κύριος Σαμαρδίδης με τον κύριο Γκιουλέκα. Αλλά μπορούμε κάλλιστα να μην αναφέρουμε την πηγή, την ξέρουμε εμείς, δεν χρειάζεται να την ξέρει κανείς άλλος, αλλά η πληροφορία να είναι πληροφορία. Ιδιαίτερα μας συνοδεύεται από μια φωτογραφία. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τσεκάρουμε τι μας στέλνετε πάντα. Έτσι. Οπότε θα είναι πολύ ευχάριστο να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Ανδρέας Σταματόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε σε επανάληψη από τη χθεσινή εκπομπή ένα μικρό απόσπασμα, μια μικρή συνέντευξη, αλλά με πολύ σπουδαία πράγματα που υπόθηκαν σε σχέση με το βιβλίο «Η φυσική είναι ωραία» του Κωνσταντίνου Βουρλιά, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και μέλος της Ένωσης Φυσικών Ελλάδας. Και βεβαίως αυτό το βιβλίο συστήνει τη φυσική με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, γιατί πραγματικά ο τρόπος στη διδασκαλία μετράει, μετράει παντού, αλλά μετράει και στη διδασκαλία. Αυτή η μαγεία ήρθε τώρα να μετουσιωθεί και να εμποτιστεί σε ένα βιβλίο, σε ένα δημιούργημα του συγγραφέα τώρα Κώστα Βρουλιά, δόκτωρ διδακτικής της φυσικής, ειδικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, γενικός γραμματέας Βαλκανικής Ένωσης Φυσικών. Κύριε Βρουλιά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα σε αυτό το υπέροχο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε για καλά. Την πρόσκληση. Τι ωραία που ενώ έχουμε χαθεί για ένα διάστημα, εσείς κάνατε τόσο ωραία πράγματα, μεσολάβησε και η πανδημία βέβαια, ναι, έτσι να πούμε. Ναι. Είναι αλήθεια ότι μέσα από αυτή την εκπομπή κομμάτι-κομμάτι αυτό το βιβλίο έχει παρουσιαστεί. Αυτό σκεφτόμουν. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν όταν είδα. Η φυσική είναι ωραία. Με έχετε τιμήσει τόσες πολλές φορές με πρόσκληση στην εκπομπή σας που πραγματικά, αν κάποιος παρακολουθούσε όλες τις εκπομπές, θα έβλεπε κεφάλαιο-κεφάλαιο να πραγματοποιείται. Ναι, και δεν μου αρέσει βέβαια να περιαυτολογώ, αλλά όταν κάτι είναι καλό πρέπει να το λέμε. Είμαστε από τις εκπομπές που αναγνωρίζουμε την αξία όπου υπάρχει, αναγνωρίζουμε πραγματικά ό,τι απομένει από κάθε το αποτύπωμα κάθε ανθρώπου στον χώρο του και προσπαθούμε να το αναδεικνύουμε γιατί η Θεσσαλονίκη έχει φοβερά παραγωγικές δυνάμεις οι οποίες δεν φαίνονται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αυτό έτσι είναι αλήθεια. Και προσπαθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, κύριε Βουλιά, για να δούμε λοιπόν γιατί η φυσική είναι ωραία. Για πείτε μας. Καταρχάς, το έχετε φέρει το βιβλίο, θέλω να το έχω στα χέρια μου. Έχουμε φέρει, και ηλεκτρονικά το έχουμε. Το έχω φέρει για να σας το προσφέρω. Ευχαριστώ και στον αέρα. Πολύ μου αρέσει. Έτσι. Θα το ρίξετε λίγο έτσι για να το πιάσω. Πολύ ωραία. Να, γιατί είναι ωραία. Γιατί μπορεί να ερμηνεύσει, γιατί αυτό το βιβλίο μπορεί να πάει από μένα σε εσάς λόγω της χαμηλής τριβής, για παράδειγμα. Αλήθεια, να, λοιπόν, ναι, σωστά. Ενώ αν ήταν. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε μια μοκέτα. Μπράβο. Αυτό είναι το γραφείο μας, εν πάση περιπτώσει εδώ. Είναι, έχει μια υφή που μπορεί κάτι να κυλήσει πάνω του. Αυτό είναι φυσική επομένως. Αν ήταν σκληροτράχαλο, ακριβώς, δεν ακριβώς θα μπορούσε να γίνει. Βλέπετε αυτό τόσο από εύκολα. Από τις πολλές εκπομπές που κάναμε, σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνω στο νόημα. Μπαίνω στο νόημα. Λοιπόν, η φυσική είναι ωραία και όχι μόνο είναι ωραία. Εδώ πέρα τώρα θα μιλήσουμε βέβαια για τη φυσική και τα σπορ, γι' αυτό έχουμε και την μπάλα, σωστά. Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα πολλών δραστηριοτήτων και πολλών εναλλακτικών περιβαλλόντων στο οποίο μπορούμε, στα οποία μπορούμε να διδάξουμε τη φυσική. Σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, σε ένα λούνα πάρκ, σε ένα παγοδρόμιο, σε ένα υδάτινο πάρκο, παντού. Mm-hmm. Το σημαντικό να είναι εκτός τάξης. Να είναι εκτός τάξης και θυμάμαι, κύριε Βουρλιά, αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Και έχουμε και κάποιες φωτογραφίες. Μας έχετε στείλει κάποιο φωτογραφικό υλικό για διάφορα έτσι, σημεία που πραγματικά δείχνουν, όπως το Λούνα Πάρκ που είπατε ή οτιδήποτε άλλο. Θα τα δούμε σε λίγο. Κύριε Βουρλιά, θυμάμαι που κάνατε πολλές φορές μάθημα έξω, στη φύση.
Ακριβώς. Στην πραγματικότητα αυτές οι δραστηριότητες έχουν υλοποιηθεί στη φύση, στο περιβάλλον. Όπως είπα, είναι μέσα από θερινά σχολεία που έχει πραγματοποιήσει η Ένωση Ινών Φυσικών, στο γειτονικό μας πάρκο διασκέδασης, να μην το πω τώρα για λόγους διαφήμισης, το ξέρουμε όλοι ποιο είναι, στο γνωστό υδάτινο πάρκο που διαθέτει η Θεσσαλονίκη, εδώ στο προάβλιο του σχολείου μου αρκετά χρόνια πριν. Τι είναι τώρα αυτό που κάνουν μαθητή τα παιδιά? Εδώ ο μαθητής διερευνά την κεντρομόλο δύναμη και πόσο αυτό το σκηνή το βοηθάει στο να κινείται κυκλικά. Όταν οι μαθητές μας βιώνουν τις έννοιες φυσικής, μπορούν να τις αποτυπώσουν στο σώμα τους. Έτσι λοιπόν γίνονται πολύ πιο εύκολα κατανοητές προς αυτούς. Κατανοώντας την κεντρομόλο δύναμη, τι ερμηνεύουμε γύρω μας, έτσι κάτι που το ξέρουμε ίσως όλοι? Μπορούν να ερμηνεύσουν γιατί όταν αργότερα γίνουν οδηγοί θα πρέπει να αλλάζουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους κάθε 2,5-3 χρόνια. Τι λέτε τώρα? Αυτός ο στόχος. Στη συνέχεια θα το βάλω να τρέξει με κάποια άλλα παπούτσια και θα καταλάβει ακριβώς γιατί πρέπει να αλλάξει σε λίγα χρόνια τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. Γιατί φθύρονται ανάλογα, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Θα μας βοηθήσει η τριβή που είπαμε και προηγουμένως. Συνεχίζω εγώ το μάθημα. Τώρα ναι, θα δούμε εμείς και άλλα σημεία και από το βίντεο και από την... Εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ τα παιδιά προσπαθούν με το σώμα τους να αναπαραστήσουν ένα κύμα. Το πώς διαδίδεται το κύμα. Το κύμα υπάρχει σε πολλές τάξεις, τόσο του γυμνασίου όσο και του λυκείου. Φανταστείτε ότι κάθε παιδάκι αντιπροσωπεύει ένα μόριο, πιάνονται με το χέρι, αυτή είναι η δεσμή ανάμεσα στα μόρια κάθε υλικού σώματος και βλέπετε ότι τα παιδιά ενώ μετακινούνται μπρος-πίσω, στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν θέση μεταξύ τους. Είναι έτσι ακριβώς όπως αλλάζουν, συμπεριφέρεται. Αλλά δεν πηγαίνουν όλο λίγο πιο μπροστά. Κάθε παιδί κάνει μια ταλάντωση, κάθε παιδί συμμετέχει σε μια κίνηση και μεταφέρει ενέργεια, όπως μεταφέρει και εσείς ενέργεια τώρα με ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν μεταφέρεται το ίδιο το παιδί. Θα πάει 2 βήματα μπροστά, 2 βήματα πίσω. Μάλιστα, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον και βεβαίως πολύ ωραίο μας στείλατε και το βίντεο, γιατί αλλιώς είναι να τα περιγράφουμε αυτά, ναι, και αλλιώς είναι να τα βλέπει ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή πώς γίνεται. Θα περάσουμε και στα επόμενα. Πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά τώρα εδώ τι βλέπουμε? Εδώ είναι 2 μαθήτες οι οποίες φοράνε πατίνια και θα σμπρώξει κάποια στιγμή μία την άλλη προσπαθώντας να ερευνήσουν τον νόμο της ορμής και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα. Άμα αυτός ο νόμος είναι αποκαταλυτικός, είναι ο νόμος της ορμής, ναι, για πείτε μας λοιπόν. Ναι, και διαπιστώνουν το πώς μπορούν να ασκήσουν δύναμη μία στην άλλη, ποια θα πάει πιο μακριά, ποιος είναι πάλι ο ρόλος της τριβής σε αυτή τους την προσπάθεια. Είναι ένας βιωματικός τρόπος που σκοπό έχει ακριβώς να εμπλέξει τα παιδιά στη διαδικασία. Να κάνουν μάθημα χωρίς να καταλαβαίνουν ότι κάνουν μάθημα. Ναι. Στην πραγματικότητα τους ξεγελάμε. Περνάμε 1 ώρα στο προάβλιο, 1 ώρα στο πάρκο, απολαμβάνοντας το μάθημα, φεύγοντας από ερωτήσεις, ασκήσεις και τη γνωστή. Ναι, αλλά βέβαια πρέπει ψυχή να πω ότι το πιθανότερο είναι χρόνια μετά, ακόμη και αν δεν έχουν ασχοληθεί με τη φυσική, να θυμούνται ότι η ταλάντωση του κύματος δεν μετακινεί το ίδιο το κάθε μόριο. Πάρα δηλαδή να θυμούνται, ωραία, τα συμπεράσματα. Ακριβώς. Ενώ μπορεί, αν ήταν ένας κανόνας, απλώς πήρα το βιβλίο και το μήθα, να μην το θυμάμαι, είναι το πιθανότερο. Ακριβώς, γιατί οι έννοιες αυτές αποτυπώνονται στο σώμα. Όταν κάνεις κάτι, δεν το ξεχνάς. Αν το διαβάσεις, σε 20 λεπτά θα έχουμε ξεχάσει πώς λεγόμαστε, τι διαβάσαμε. Ξέρετε και πάλι, έρχεται στο νου μου αυτή η διαπίστωση που είχα κάνει όταν πρωτογνωριστήκαμε, κύριε Βουρλιά, ότι δηλαδή η βιωματική εμπειρία είναι, και ο τρόπος τελικά είναι ο καταλύτης για τη διδασκαλία και όχι, παίζει ρόλο το τι λες και η ουσία βέβαια, αλλά το πώς το λες παίζει εξίσου ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών κάνει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές δράσεις και είστε πολύ ικανοί εκεί. Θέλω να ρωτήσω, πώς επαφή έχετε με το Υπουργείο για να μπορεί να αλλάξει αυτός ο τρόπος και να γίνει βιωματικός? Γιατί δηλαδή η φυσική να μην διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο σε όλα τα σχολεία? Κοιτάξτε, εμείς ως επιστημονικό σωματείο επιχειρούμε και επιδιώκουμε πάντα το διάλογο με το Υπουργείο, με το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με όλους τους φορείς. Είναι αλήθεια ότι έχουμε στείλει κάποια υπομνήματα, διαρκώς το κάνουμε. Κάποια από αυτά γίνονται αποδεκτά, κάποια όχι. Τώρα βέβαια αυτές οι δραστηριότητες περιέχονται εμπολείς σε αρκετά σχολικά βιβλία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλο το μάθημα θα γίνει έτσι. Ωστόσο, επιδίωξή μου και της Ένωσης Φυσικών γενικότερα είναι έστω κάποιες ώρες κάθε χρόνο σε κάθε μάθημα
να ξεφεύγουμε λίγο από τις ασκήσεις. Ναι, και το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται εδώ υπολογιστής για να πεις δεν έχουμε, όλοι τα παιδιά υπολογιστές δεν έχουν. Βγαίνεις στην αυλή, πηγαίνεις στο διπλανό πάρκο, πηγαίνεις κάπου και αμέσως μπορείς να κάνεις τη διδασκαλία. Στην πραγματικότητα, ο μόνος υπολογιστής που χρειάζεται κάθε παιδί το έχει πάνω του είναι το κινητό του τηλέφωνο. Οι πιο πολλές δραστηριότητες αυτές, και το έχουμε συζητήσει, αν θυμάστε, το 2017, ότι γίνονται με ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο του 17 με το κινητό τηλέφωνο του 23 που έχουμε σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα. Έχει υπάρχει τεράστια διαφορά. Κάθε κινητό τηλέφωνο είναι ένα μικρό εργαστήριο φυσικής. Έχει πάνω του απίστευτους αισθητήρες, όργανα για μετρήσεις, στους οποίους μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πειράματα. Όπως πείτε κάτι, πείτε ένα. Έχει επιταχυνσιόμετρο, μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα, μετρήσουμε επιτάχυνση, ήχο, γωνία. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Να ρωτήσω κάτι ως επιστήμονας ουσιαστικά, να μου πείτε, και ως εκπαιδευτικός. Το γεγονός ότι η τεχνολογία δίνει πολύ γρήγορα αποτελέσματα για πράγματα που άλλες φορές θέλανε μολύβι και χαρτί, στυλό και χαρτί, δηλαδή μια μαθηματική πράξη. Τώρα τα παιδιά είναι με τα κομπιουτεράκια και μου λέει εμένα ο γιος μου που είναι τρίτη ηλικίου, λέει ρε μαμά θα το κάνω με το κομπιουτεράκι. Ξέρει, υποτίθεται, να κάνει την πράξη, αλλά θα το κάνει με το κομπιουτεράκι τσακ τσακ. Η φυσική εδώ μπορεί κάτι να υπολογίσει αμέσως τους δείκτες από διάφορα προβλήματα κλπ. Μέσα από την τεχνολογία αμέσως να έχει το αποτέλεσμα. Αυτό εγώ επιμένω ότι πρέπει να ξέρεις να το κάνεις χωρίς την τεχνολογία. Έχω δίκιο ή όχι? Δεν έχει σημασία πια αν έχω δίκιο εγώ ή αν έχετε δίκιο εσείς. Η πραγματικότητα λέγεται πια τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά πια θα μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικότερα από το να κάνουν μια απλή μαθηματική πράξη, που θα συμφωνήσω μαζί σας, πρέπει να την κάνουν. Είναι μια απαραίτητη δεξιότητα η οποία έχει πολλά άλλα ωφέλη για το ίδιο το παιδί. Αυτό ήθελα να πω. Τα ωφέλη και τον τρόπο σκέψης. Ίσως δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό, το μυαλό μας γυμνάζεται καθημερινά. Όση ώρα συζητάμε, έχουμε γίνει ίσως και δύο πιο έξυπνοι. Γυμνάζεται καθημερινά. Αποκτούμε δεξιότητες από την επικοινωνία, οι οποίες δεν μπορεί να σε υποκαταστήσει καμιά τεχνητή νοημοσύνη. Ο γιος σας όμως, ο οποίος σε 10 χρόνια από σήμερα, ίσως και λιγότερο, θα αναζητήσει κάποια δουλειά, θα πρέπει να έχει κάποιες δεξιότητες οι οποίες είναι πολύ περισσότερες από το κομπιουτεράκι ή το χαρτί και το μολύβι.